Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Θα καλησπερίσουμε τον αντιπρόεδρο της ομάδας, τον κύριο Παϊσιάδη. Καλό μεσημέρι, είστε καλά? Καλησπέρα, καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Όλα έτοιμα και μάλλον καλύτερα με την μικρή αναβολή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, ναι, σίγουρα μία από τις ομάδες οι οποίες βολεύτηκαν με την αναβολή αυτή ήταν σίγουρα και ο ΠΑΟΚ, γιατί καθυστερήσαμε να φέρουμε τους κουβανούς, όχι εμείς φυσικά, αλλά λόγω υποχρέωσης από την εθνική ομάδα. Ήρθαν μία εβδομάδα πριν την έναρξη, οπότε αυτό το δεκαήμερο μας έκανε πάρα πολύ καλό σίγουρα στην προσαρμογή των αθλητών και στο να φτιαχτεί η ομάδα όπως πρέπει για να αντιμετωπίσει το πρώτο παιχνίδι που θα είναι με τον Παναθηναϊκό, ένα δύσκολο παιχνίδι με την Αθήνα. Κύριε Παϊσιάδη, πριν πάμε στο πρωτάθλημα, επειδή έχει μείνει αυτή η τελική εικόνα η περσινή, με αυτή την ομαδάρα που είχε ο ΠΑΟΚ, ο πήχης είναι πολύ ψηλά, υπάρχουν προσδοκίες. Έχετε μια πρώτη εικόνα τι πρέπει να περιμένουμε? Ανάλογη εικόνα του ΠΑΟΚ μπορεί να είναι και καλύτερη? Νομίζω ότι το δηλώσαμε και στην συνέντευξη που κάναμε πριν από λίγες μέρες, αλλά και στην πρώτη γνωριμία της έναρξης της προετοιμασίας ομάδος, ότι δεν έγινε καμία έκπτωση σε επίπεδο στόχων όσον αφορά το σχεδιασμό της νέας ομάδος και ότι οι στόχοι είναι σίγουρα οι ίδιοι, σύν του ότι υπάρχει πλέον και το κομμάτι της Ευρώπης, έτσι, των πολύ μεγάλων παιχνιδιών του Champions League. Αλλά σε επίπεδο ελληνικών στόχων είναι ακριβώς οι ίδιοι και μάλιστα αυτή τη φορά χωρίς το ΠΑΟΚ να αποτελεί έκπληξη, αλλά θα είναι σίγουρα ο αντίπαλος που όλοι θα θέλουν να κερδίσουν. Ναι. Μπορούμε να πούμε έτσι τώρα θεωρητικά ή και εσείς και πιο πρακτικά ότι το ρόστερ είναι πιο γεμάτο από ό,τι πέρυσι? Ναι. Μπορούμε να το πούμε. Ναι, σίγουρα. Έχει μεγαλύτερο βάθος. Καταρχήν το μεγαλύτερο, εκεί που δόθηκε μεγάλη προσοχή είναι στο θέμα των πασαδόρων, έτσι, ναι. Ο Βασίλης ο Κουρνέτας είναι ένα χρόνο μεγαλύτερος πλέον. Για μας είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο μέσα στο ρόστερ αυτό, αλλά ξέρουμε ότι και ο χρόνος είναι ανίκητος. Γι' αυτό από πίσω έχουμε πλέον έναν αθλητή που είναι πολύ, πολύ υψηλής στάθμης, ας πούμε, μέσα στο πόλο, ο Θάνος ο Τριζής, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός πασαδόρος και νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που θελήσαμε και σχεδιάσαμε να στήσουμε βάθος για την ομάδα ήταν στο επίπεδο των πασαδόρων. Ναι. Επίσης θεωρώ ότι είμαστε καλά σε βάθος και στη θέση των ακραίων πλέον με την προσθήκη του Πέτρογλου, που εκεί υπάρχει μια τριάδα αθλητών, γιατί φέτος και ο Καρασαβίτης ο Βασίλης μπαίνει και στο επιθετικό κομμάτι της ομάδος, οπότε έχουμε και εκεί ένα καλό βάθος στα τεσσάρια. Στα υπόλοιπα κομμάτια είμαστε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Απλώς ήρθε ο Σεπέδα στη θέση του Γκόμες. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι εξαιρετικό παιδί και σε ηλικία αλλά και σε επίπεδο κλάσης διαγώνιου αθλητή. Είναι από τα μεγάλα ονόματα στο παγκόσμιο βόλεϊ. Και εκεί νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία. Γι' αυτό και λέω ότι και βάθος απέκτησε η ομάδα, αλλά και ποιότητα σε επίπεδο έτσι στο να αντιμετωπίσει και τα παιχνίδια της Ευρώπης, που είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά και πολύ ψηλού επίπεδου φυσικά. Αύριο πρεμιέρα με τον Παναθηναϊκό σε περίεργες συνθήκες, γιατί το γήπεδο θα είναι άδειο λόγω της τιμωρίας των γηπεδούχων από πέρυσι. Εκτός προσυνήσε με τελικούς μαζί μας, ναι. Ναι, ήταν στη νίκη που είχαν κάνει, έτσι, το 2-1, έτσι, ναι, εκεί δεν είχε διακοπεί το παιχνίδι. Ναι, από εκείνη το παιχνίδι, ναι. Τι να περιμένουμε αύριο? Είναι ένα παράξενο ξεκίνημα με δυνατό αντίπαλο. Ποιες οι πληροφορίες που έχει και τον Παναθηναϊκό? Ο Παναθηναϊκός, θα σας πω, ο Παναθηναϊκός είναι ένα καλό ρόστερ στην κατηγορία και φέτος, όπως και πέρυσι. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι σίγουρα ένα μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς του, που ήταν ο πρωτοψάλτης, βρήκε ένα πολύ καλό συμβόλαιο φέτος στη Γαλλία και έχει πάει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Καλό και το ελληνικό βόλεϊ αυτό, σίγουρα. Ναι, βέβαια, σίγουρα καλό. Και δείχνει ότι ήταν και ψηλή στάθμη σε αθλητή, σίγουρα, έτσι. Όταν επιλέγεται για να παίξει ένα τόσο ψηλό πρωτάθλημα. Αλλά νομίζω ότι και εκεί έκανε ο Παναθηναϊκός τις κινήσεις του, έφερε ένα Βραζιλιάνο αθλητή. Γενικά είναι ένα καλωστημένο ρόστερ. Έχασαν και τον. Έφυγε και ο Λιμπερό τους, το Λιμπερό που είχαν το βασικό,
αλλά και εκεί πήραν νέα παιδιά, πήραν έναν νέο αθλητή στη θέση του Λίμπερο. Πάντως θα είναι και πάλι ο Παναθηναϊκός μέσα στις ομάδες, στις δυνατές της Ελλάδος, mm-hmm. που θα πλασαριστεί πιστεύω σίγουρα στην τετράδα. Κύριε Παϊσιάδη, η περσινή σεζόν για το ελληνικό βόλι μπορούμε να πούμε ότι αλλάζει κάπως τα δεδομένα, γιατί ήταν πολύ ιδιαίτερη σεζόν, λόγω του ΠΑΟΚ. Της δυναμικής, του γηπέδου, των τίτλων, ανεβάζει το ενδιαφέρον και των υπόλοιπων συλλόγων. Αυτή η περσινή σεζόν. Τι έγινε μες στο καλοκαίρι, αφού γραφτήκατε κι εσείς από τις επαφές με όλους. Καταρχήν θα σας πω, δημιουργήθηκε μια καινούργια κατάσταση σε μια εποχή κρίσης. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα που συνέβη στον ΠΑΟΚ είναι κόντρα στη λογική των κοινωνικών δεδομένων, mm-hmm, έτσι. Mm-hmm. Όταν υπάρχει τέτοια κρίση, ο αθλητισμός είναι από τις πρώτες κοινωνικές καταστάσεις που βάλλονται. Και φυσικά, όπως βλέπετε, όλα τα πρωταθλήματα, όχι μόνο του βόλεϊ, ακόμα και το ποδοσφαίρου, έχουν υποχωρήσει επίπεδο αξίας σε σχέση με τα ευρωπαϊκά και με τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Στο βόλεϊ νομίζω ότι αυτό που έγινε αποτέλεσε μια αντιστροφή της όλης κατάστασης. Mm-hmm. Η εικόνα ενός γηπέδου που αφήνει 2 με 3 χιλιάδες κόσμο έξω από το τελικό, γιατί δεν μπορεί να μπει άλλος κόσμος, και όπου στη σειρά των ημιτελικών αλλά και των υπόλοιπων τελικών το γήπεδο, ειδικά η έδρα του ΠΑΟΚ, είναι γεμάτη, έχει δημιουργήσει τρομερές εικόνες. Ένα θα σας πω, δηλαδή θα σας πω δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι. Ένα με κάποιο χορηγό μας, όπου ο χορηγός συγκεκριμένος είναι εταιρεία του εξωτερικού, όπου όταν είδανε, η εταιρεία είναι γερμανική, όταν οι Γερμανοί είδανε την εικόνα, είπανε πώς μπόρεσες και μπήκες σε αυτή τη φανέλα. Mm-hmm. Και ένα δεύτερο είναι το ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ Sports Arena ήταν στο κεντρικό site της ΕΒ, για περίπου 6 μέρες από ό,τι μου έχουν πει. Δηλαδή η εικόνα ενός γηπέδου από πρωτάθλημα ευρωπαϊκό, mm-hmm. ενός γηπέδου με περίπου 10.000 κόσμο ασφυκτικά γεμάτο, ας πούμε, ήταν μια εικόνα που είναι διαφήμιση για τη ΣΕΒ, για την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Mm-hmm. Και το μεγάλο επίτευγμα όλης αυτής της ιστορίας, δηλαδή, και το απότοκο αυτής της ιστορίας, δεν είναι μόνο το ότι μπορείς να προσελκύσεις χορηγούς, να προσελκύσεις κόσμο, να δημιουργήσεις το κύτταρο αυτό που θα δώσει συνέχεια στο να υπάρχει κόσμο στο γήπεδο και τα επόμενα χρόνια, να φέρεις παιδιά νέα στο άθλημά σου. Είναι ότι πλέον ο ΠΑΟΚ δημιουργεί και μια υπεραξία του ονόματος του δικού του. Γιατί η παρουσία του κόσμου δεν ήταν μόνο μαζική, ήταν και χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, σωστά, το να παρευρεθεί από ένα τόσο μεγάλο σωματείο, μια τόσο μεγάλη μάζα ανθρώπων σε ένα γήπεδο, χωρίς να δημιουργηθεί τίποτα, δηλαδή θα θυμάσεις εικόνες μετά το τέλος του mm-hmm. τελικού, ότι οι αθλητές του Ολυμπιακού αποχώρησαν περπατώντας μέσα από το γήπεδο, ναι, που πανηγύρισε, δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια, αλλά όσο και μετά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δίνει μεγάλη αξία σε όλη αυτή την περσινή, ας πούμε, τον περσινό κύκλο επιτυχίας της ομάδας. Μάλιστα. Κύριε Παϊσιάδη, οικονομικά πατάει καλά ο ΠΑΟΚ? Υπάρχει ευχέρεια ή, όπως ξέρουμε και από τον ΑΣ και από εσάς, μετρημένα πράγματα, ισορροπία, πάντα προσεκτικές κινήσεις? Θα σας πω, το δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ ποτέ, είναι δεδομένο αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θυσιάζει ποτέ το σωματείο προς χάρη ενός τμήματος. Δηλαδή να πει ότι κάναμε μια επιτυχία στο βόλι, θα τη συνεχίσουμε. Με ό,τι καλό ή κακό αυτό συνεπάγεται. Ακριβώς. Δηλαδή, άλλωστε γι' αυτό και ο πρόεδρος ο Θανάσης ο Κατσαρής μπορεί και διατηρεί τόσο τμήματα σε επίπεδο πρωταθλητισμού στον ΑΣ ΠΑΟΚ, και είναι μοναδικό φαινόμενο mm-hmm. και σε διάρκεια αλλά και σε ποσότητα στην ελληνική επικράτεια αυτό, σε όλα τα σωματεία. Ναι. Άρα δηλαδή οι χειρισμοί όλοι που γίνανε μέσα στο επίπεδο της λογικής ότι μπορούμε να τα αποκριθούμε. Δεν θα υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι διαφορετικό. Μάλιστα. Όπως το ίδιο συνέβη και με την περσινή ομάδα, έτσι. Mm-hmm. Όλο αυτό το πράγμα είναι πάντα μέσα στις δυνατότητες που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πληρώσει. Ωραία. Δηλαδή ποτέ δεν παίρνει κάτι με τη φιλοδοξία ότι θα βρεθούν τα λεφτά στη διάρκεια ή στον δρόμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Και άλλωστε γι' αυτό πλέον και ο ΠΑΟΚ εξασφαλίσει στο να μπορεί να παίρνει μεγάλους αθλητές, να παίρνει ονόματα που δύσκολα θα μπορούσαν αυτά τα χρόνια να αγωνίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί έχει φτιάξει το όνομά του. Ακριβώς. Γιατί έχει χτίσει μια τέτοια ασφάλεια γύρω από το ότι θα έρθει ο αθλητής και θα πληρωθεί, που νομίζω ότι είναι από τα πιο ισχυρά brand name σε επίπεδο του να
του να βρεθώ, να πάρω συμβόλαιο στον ΠΑΟΚ, ξέρω ότι είμαι εξασφαλισμένος. Πριν κλείσουμε, γιατί κατά ψέματα ο Σεπέδα είναι ένα πρόσωπο καινούριο, έχει διαφημιστεί πάρα πολύ με τα γραφή και η παρουσία του γιατί έτσι έπρεπε. Τι να περιμένουμε, μπορεί να μας βάλει λίγο στο κλίμα ή να το αφήσουμε από αύριο και μετά να το δούμε? Όχι, κοιτάξτε, και εγώ δεν μπορώ να σας δώσω το τι θα πετύχει, γιατί αυτό θα το δούμε στις γραμμές. Αυτό που προσδοκούμε, μπορώ να σας πω, ότι προσδοκούμε να έχουμε έναν πολύ μεγάλο σκόρερ, γιατί η θέση του Διαγώνη είναι κατεξοχήν θέση του σκόρερ στο βόλεϊ. Είναι ο αθλητής που τελειώνει τις περισσότερες μπάλες, δηλαδή, μέσα σε ένα παιχνίδι. Και αυτό που νομίζω έχει να δείξει ο συγκεκριμένος αθλητής είναι ότι όλη αυτή η φήμη που το συνοδεύει, ότι θα βγει μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι θα το δείξει. Άλλωστε στα πρώτα δείγματα που βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο, στις προπονήσεις, αλλά και στα πρώτα δύο μάτς που έπαιξε, δείχνει ότι είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών αθλητής. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, γιατί σίγουρα πρέπει να σας ρωτήσουμε, η όλη αυτή κατάσταση του καλοκαιριού με τα προβλήματα που είχε και έχει ο κύριος Ανδρέου, τελικά επηρέασε την ομάδα? Καταφέρατε να μείνει έξω αυτό το θέμα από το αγωνιστικό και από την όλη δημιουργία, και τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, ο Γιώργος ο Ανδρέου είναι ένα κομμάτι της διοίκησης του ΠΑΟΚ που είτε είναι, δηλαδή από τη στιγμή που είναι μέσα στα δρόμενα, παίρνει το πράγμα πάνω του. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν ήταν ο Γιώργος παρόν λόγω όλων αυτών των προβλημάτων που αναφέρατε. Όλη η κατάσταση την έτρεχε ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ μαζί με τη δική μου παρουσία φυσικά και των ανθρώπων που είναι μαζί μας, ο Αχιλλέας, ο Τζίκας, τα παιδιά που είναι μέσα στο σωματείο, μέσα στο τμήμα του Βόλεϊ. Προεξήγοντας φυσικά του Προέδρου, ο οποίος από τον Πρόεδρο γινόταν όλες οι κινήσεις και εμείς ήμασταν οι άνθρωποι που τρέχαμε όλο το... Αλλά η απουσία του Γιώργου δεν επηρέασε επίπεδο το ότι δεν ήταν αυτός δηλαδή που έπαιρνε τις αποφάσεις. Πάντως, αυτό που λέω ότι σίγουρα αν ο Γιώργος επανέλθει στο τμήμα, ο Γιώργος ο Ανδρέου, σίγουρα θα λυθούν πάρα πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται κάθε μέρα σε ένα τμήμα. Ο Γιώργος δουλεύει πολλές ώρες για αυτό που κάνει και αυτό που ήθελα να πω, και το λέω επί ευκαιρίας στη δική σας εκπομπή, είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι της περσινής επιτυχίας ανήκει στον Γιώργο Ανδρέου, όχι επειδή έβαλε τα λεφτά που έβαλε, αλλά επειδή είναι από τους ανθρώπους που έχουν την τρέλα και το όραμα να εκτελούν το όνειρό τους. Έτσι, και το γνωρίζουν όλοι. Αυτοί να γνωρίζουν οι πάντες μέσα στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει, θα επιστρέψει, τι είναι πιο πιθανό? δεν έχω απάντηση, γιατί σας είπα ότι εγώ περίμενα να επιστρέψει από κάποιες μέρες που είχαμε μιλήσει. Ναι. Νομίζω ότι είναι να έρθει, έχει διάφορα προβλήματα. Ας θεωρήσω ότι είναι να έρθει τις επόμενες ημέρες. Εντάξει. Θα δούμε ποια μεριά θα επιλέξει. Νομίζω ότι θα έρθει. Δηλαδή η τελευταία φορά που μίλησα με τον ίδιο τον Γιώργο τον Ανδρέου ήταν σε καλή φυσική κατάσταση και ο ίδιος μου είπε ότι είναι καλά πλέον, ότι έχει κάποιες τελευταίες θεραπείες που κάνει, κάποια τελευταίες εξετάσεις που κάνει και ότι θα μόλις νιώσει τελείως καλά και ότι μπορεί να έρθει. Γιατί δεν σας κρύβω ότι φυσικά το γνωρίζει καλύτερο ο ίδιος ο Γιώργος Ανδρέου, ότι σε ένα τέτοιο επίπεδο πρωταθλητισμού η δράση και η ενέργεια είναι συνεχής και χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά και το ξέρει πολύ καλό ο Γιώργος. Νομίζω ότι όταν θα είναι έτοιμος θα έρθει. Κύριε Πασέτη, καλό ξεκίνημα στη χρονιά γενικά, ειδικά για το αυριανό παιχνίδι, και σίγουρα πραγματικά περιμένουμε μεγάλη ανεπομονησία να δούμε αυτή τη νέα προσπάθεια και τον ΠΑΟΚ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.